Σταματάτε το τσιγάρο 40 μέρες και παίρνω εγώ τις αμαρτίες. Να τρώτε κρέας όμως. Εφόσον θέλετε κρέα, να τρώτε. Μην πίνετε τσιγάρο. Πού? Και ρωτώ και λέγω, παιδάκι μου, έχουμε το Θεό και το τσιγάρο. Ποιο, τους δυο ποιον αγαπάς? Το τσιγάρο είναι το Θεό. Εφόσον έχεις το Θεό και το τσιγάρο, διάλεξε και πάρε. Ένα τούτο και το άλλο. Λέω, παιδάκι μου, μπορείτε να μου πείτε ένα σίδερο που δουλεύει και βγάζει καπνό? Ας είναι αυτοκίνητο, ας είναι μοτοσυκλέτα, ας είναι πλοίο, ας είναι αεροπλάνο, ας είναι τάξα, ό,τι θέλεις είναι. Εκείνον τον καπνό που βγάζει, εάν τον αφήσει μέσα, θα τα διαλύσει όλα. Και εκείνα τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Εσύ που είσαι λογικός άνθρωπος, τον βάζεις μέσα σου. Το ρουφάεις και μπαίνει μέσα σου. Θυμούμαι, ήμουνα σε μια τράπεζα και είδα ένα κοριτσάκι το χρυσό μου αυτό και κάπνιζε. Λέω, ο Θεός, φώτισε το. Παρακολουθώ να δω πώς καπνίζει. Το τραβούσαν το τσιγάρο και περίμενε να βγάλει. Δεν βγάζει καπνό. Πού πήγαινε εκείνος ο καπνός όλος? Τα σίδερα βγάζουν τον καπνό. Και εκείνος ο καπνός πήγαινε μέσα. Πού θα τα φάει όλα. Σηκώθηκε θα φάει. Λεμούς θα φάει. Νεύρα θα φάει. Τι θα αφήσει τίποτα εκείνος ο καπνός? Εφόσον είναι ένα τσιγάρο, σου κόβει 4 ώρες την ημέρα από τη ζωή σου. Το ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο 4 ώρες από τη ζωή σου. Εάν πίνεις 10 τσιγάρα την ημέρα, 4 σε 10, 40 ώρες σου κόβει από τη ζωή σου την ημέρα, κάθε μέρα. Τι άλλο να πω? Να πω πάλι το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πάνω στον εξώστη και έβλεπε απέναντι τον βουνό και τους Τούρκους, αλλά είχε και το τσιγάρο στο χέρι. Όπως έβλεπε αφηρημένος και έκανε σχέδια από πού να τους κυκλώσει τους Τούρκους, εκείνο το τσιγάρο ανέβηκε και του κάψε το χέρι. Μόλις του κάψε το χέρι, ωραία, λέγει, άνθρωπος που θέλει να ελευθερώσει την πατρίδα του και δεν ελευθερώνεται από ένα πάθος. Άτε, λέγει, το πάτησε χάμα, δεν το ξαναβάλε στο στόμα του. Δεν μπορούμε να επιτέλους να γίνουμε κι εμείς ένα σκολοκοτρόνο. Θέλεις να πας στον τάφο μου και όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Ήμουνα στο νοσοκομείο, στο καρδιολογικό τμήμα. Εξομολογούσα κόσμο και κοσμάκι, όσοι ήσαν εκεί μέσα. Στα 5 χρόνια που με αξίωσε ο Θεός και υπηρέτησα τον άρρωστο πάνω στο κρεβάτι, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, Το λιγότερο να πω, ότι εξομολόγησα 500 άτομα. Το λιγότερο. Και τα 500 άτομα δεν είχε κανέναν που δεν εκάπνισε. Όλοι ήταν καπνιστές. Και μέσα στο νοσοκομείο εκάπνιζαν και οι γιατροί ήταν από πάνω τους. Αλλά να μου πεις, εφόσον καπνίζουν οι γιατροί, οι γιατροί θεράπευσαν σε αυτό, λέει, πρώτα και μετά. Ένα πάθος. Άλλο πάθος ποιον έχουμε? Δεν είναι βρώμικη η γλώσσα μας? Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε. Πόσα λόγια βρώμικα λέγουμε με κάθε αυτά. Και λέει ο Θεός, παν σαπρών λόγων, όν εάν ύποση οι άνθρωποι, δώσουσι αυτής λόγων εν ώρα κρίσεως. Παναγία μου, έναν λόγο άσχημο, λέει, θα δώσεις λόγον εν ώρα κρίσεως. Και όταν βλασφημείς τον Χριστό και την Παναγία μας, πού θα πας, πού θα φτάσεις? Είναι αυτό που τους έλεγα, βρε παιδάκια μου, βλέπω έρχονται εδώ μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο και μου λένε, παππούλη μου, να ακούσεις, μέσα στο σχολείο, παιδιά μικρά, 3ης τάξεως. Thank you.
Πόσες βλασφημίες λένε τα παιδιά, λέγε στην Πανηγία μου. Τι να πούμε. Τι να προσθέσουμε. Οι Τούρκοι που είναι Τούρκοι δεν βλασφημούν τον Μωάμεθ. Βρέθηκε ένας Άγγλος και έγραψε εναντίον του Μωάμεθ και βγήκε αμέσως και λέει όπου τον έβρετε κομματιάστε το. Και στα αναγκάστηκε ο Άγγλος να πάει να ζητήσει συγγνώμη. Εμείς βλασφημούμε τον Χριστό, βλασφημούμε την Πανηγία μας, βλασφημούμε τον Τίμιο Σταυρό, βλασφημούμε τα Ιερά και τα Θεία. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Μα πού πάνε αυτά. Βρε άνθρωπε του Θεού, εάν φανταστείς τώρα και κλείσεις πραγματικά τα ματάκια σου και ανέβεις στον χρόνο του Θεού και πάρεις από αυτόν όλον τον κόσμο την βλασφημία, θα γίνει ένα νέφος βλασφημίας και θα ανέβεις στον χρόνο του Θεού. Σήμερα, απόψε, αύριο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πόσο να αντέξει ο Θεός, πόσο να αντέξει. Δεν θα ξεχυλήσει. Εξίστρατεν ο θυμός του Θεού, λέγει. Πάει, τελείωσε, τελείωσαν τα πάντα. Τώρα, ό,τι και να ζητήσεις, όταν αποφασίσει να μας αφανίσει, θα μας αφανίσει και εμείς. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Παιδάκια μου, σας παρακαλώ να γίνομαι κήρυκες. Σας παρακαλώ να γίνουμε πάντοτε τα πλάσματα του Θεού που να υπερασπίζουμε το όνομά Του, το Θεϊκό, το Πατρικό, το Ιστορικό. Να υπερασπίζουμε τον Θεό μας, τον Αληθινό, την Πανηγία μας που κλαίει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού.